την ώρα αφαντος. Αυτό είναι το πασίγνωστο εστιατόριο που αποτελούσε το στρατηγείο του καρτέλ του Κολονακίου. Από εδώ προμηθεύονταν ναρκωτικά, επιχειρηματίε, ηθοποιοί, σεναριογράφοι, παραγωγή, μοντέλα, σχεδόν όλα τα λεμπερά ονόματα τη Showbiz. Εγκέφαλο φαίνεται να ήταν ο 53χρονο συνειδιοκτήτη του εστιατορίου, ο οποίο παραμένει άφαντος με τι αρχέ να ερευνούν συνολικά 27 άτομα, μεταξύ των οποίων μια πασίγνωστη ηθοποιό που μεσουρανούσε τη δεκαετία του 80, αλλά και άνδρα παρουσιαστή που βρίσκεται σε πρωινή εκπομπή. Το κύκλωμα είχε ειδικέ ονομασίε για κάθε ναρκωτικό που πουλούσε. Μάλμπορο-μαλακό ήταν το συστηματικό για την κοκαίνη. Κρεμούλα αποκαλούσαν τη μεθαφεταμίνη τύπου MDMA και τσόκο το κατεργασμένο χασί τύπου σοκολάτα. Ο κοριό τη ΕΕΠ κατέγραψε αποκαλυπτικέ συνομιλίε μεταξύ του 53χρονου και των πελατών του. Σε μία από αυτέ, ένα εισοδηματία έκανε παράπονα για την ποιότητα των ναρκωτικών. Έλα, μεγάλε, έχω παράπονα από σένα και εγώ θα έπρεπε να έχω παράπονα για ό,τι μου δίνει, γιατί πληρώνω. Μη με τρελαίνει, έχει από μένα παράπονα. Τι λε τώρα, έχουμε αρρωστήσει όλοι εδώ πέρα με αυτό που πήραμε. Ψάξε το γιατί. Ούτε η φούστα ούτε η μπλούζα ήταν εντάξει. Σκάρτο. Μιλά σοβαρά, φίλε. Δεν ξέρω τίποτα, τώρα το ακούω. Εγώ τα είχα για αφρό. Σε άλλη συνομιλία που περιέχεται στη δικογραφία, το κύκλωμα επικαλείται τι κινητοποίηση των αγροτών ω αιτία που καθυστερεί να προμηθευτεί την κοκαίνη. Γιατί αργούμε έτσι, ρε φίλε, τι γίνεται. Δε φταίω εγώ, ρε φίλε. Δεν βλέπει τι γίνεται με του αγρότε. Δεν μπορούν να περάσουν τα πράγματα. Και τι θα κάνουμε εμεί, ρε φίλε. Πώ θα τη βγάλουμε, Το ξέρω, φίλε, αλλά έχω έναν άλλο σχεδιασμό για πιο κοντά. Κατάλαβε. Λίγο υπομονή κάνει και θα δούμε τι θα γίνει. Οι έρευνε τη Ελλάς για τον εντοπισμό του 53χρονου επιχειρηματία συνεχίζονται, ενώ το κύκλωμα αναμένεται να δικαστεί στις αρχέ του 2018.